σήμερα τελειώνουμε το τριήμερο αφιέρωμα στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας, όπου μέσα σε αυτό το τριήμερο χρονικό διάστημα είχαμε διάφορες δράσεις ευαισθητοποίησης, τόσο του κοινού, όσο και των συλλόγων που ασχολούνται με θέματα λαϊκού πολιτισμού. Ο βασικός στόχος του Δήμου που οργάνωσε αυτό το αφιέρωμα είναι να προβάλλει και να αναδείξει τα στοιχεία του λαϊκού πολιτισμού που είναι πάρα πολύ πλούσια στον τόπο μας και ουσιαστικά συμμετέχουν στην ενδυνάμωση αυτών των στοιχείων οι τοπικές κοινότητες, είτε αυτές αφορούν τον ντόπιο πληθυσμό, είτε αυτές αφορούν τους πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν εδώ από τη δεκαετία του 1920 και μετά. Και ουσιαστικά μέσα από την ενδυνάμωση των τοπικών αυτών κοινοτήτων συντελείται και η ενδυνάμωση των διαφόρων δρόμενων του λαϊκού πολιτισμού που οι ίδιες στελούν. Θεωρούμε ότι το αφιέρωμα αυτό είναι μια χρυσή ευκαιρία να αναδείξουμε και να προβάλλουμε εκτός από το λαϊκό δρόμενο των Μωμόερων, το οποίο ουσιαστικά εντάχθηκε πρόσφατα στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO και γνώρισε μία πλέον διεθνή καταξίωση. Στόχος λοιπόν αυτού του αφιερώματος του τριημέρου είναι να προβάλλουμε τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά όσο και στο Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο διαχειρίζεται γενικότερα αυτά τα θέματα, ότι έχουμε και άλλα δυνατά δρόμενα στην περιοχή μας, όπως είναι οι λαζαρίνες του Τσαρτσαμπά, οι οποίες όπου το δρόμενο τελείται σε 11 χωριά νότια της πόλης της Κοζάνης, και όπως είναι ένα τρίτο λαϊκό δρόμενο, η Φανή της Κοζάνης, που ουσιαστικά επιτελείται και βιώνεται σαν δρόμενο σε 14 γειτονιές της πόλης. Θέλουμε λοιπόν τα δύο αυτά δρόμενα, τις λαζαρίνες του Τσαρτσαμπά και τους φανούς της Κοζάνης, να τα προβάλλουμε και ουσιαστικά επισήμως να ξεκινήσουμε μέσα από αυτή τη διαδικασία την έναρξη των διαδικασιών για την ένταξή τους με τη σειρά τους, γιατί το αξίζουν τόσο στο Εθνικό Ευρυτήριο της UNESCO, όσο και στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO. Θεωρούμε ότι ο δρόμος είναι μακρύς, αλλά αξίζει τον κόπο και γι' αυτό το λόγο, σαν δημοτική κίνηση και σαν οργανισμός αθλητισμού, πολιτισμού και νεολαίας που ουσιαστικά ασχολούμαστε με θέματα πολιτισμού εκ μέρους του Δήμου, θα καταβάλουμε την κάθε δυνατή μας προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Σταυρούλα Φωτοπούλου, Διευθύντρια Νεότερου Πολιτιστικού Αποθέματος και Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα θέλαμε να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή, όλους όσους συνέβαλαν στη διεξαγωγή αυτού του τριήμερου για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά, όπως εκφράζεται στην περιοχή της Κοζάνης. Μας δόθηκε η ευκαιρία και να τιμήσουμε τις κοινότητες που επιτελούν το έθιμο των Μωμόερων για την εγγραφή στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας πριν από 2 μήνες και να τους δούμε όλους μαζί και τις 8 κοινότητες να γιορτάζουν για αυτή τη μεγάλη επιτυχία που καταφέραμε μαζί, αλλά κυρίως να συζητήσουμε για όλες τις εκφράσεις της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς στην περιοχή της Κοζάνης, σε μια περιοχή με ιδιαίτερο πλούτο τόσο εθιμικών δρομένων όσο και παραγωγικών δραστηριοτήτων, οι οποίες πλαισιώνονται από πολύ σημαντικά πολιτισμικά στοιχεία. Μιλάμε για την παραγωγή του κρόκου και το συνεταιρισμό και για το μανούρι της βλάστης και για πολλά άλλα πράγματα που ίσως προκύψουν στην πορεία. Ξανά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τη Δημοτική Αρχή και όλους όσοι δούλεψαν για να γίνει αυτό το τριήμερο πραγματικότητα. Τέλεια. Εγώ είμαι η Ζωή Μάργαρη, εντεταλμένη ερευνήτρια του Κέντρου Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Ναι, σε εξέλιξη της μακρόχρονης συνεργασίας του Δήμου Κοζάνης και του Κέντρου Λογογραφίας που έχω την τιμή να διακονώ, σήμερα βρίσκομαι κοντά σας κυρίως γιατί θέλουμε να αναδείξουμε τη ζώσα πολιτισμική κληρονομιά της ευρύτερης περιοχής. Έτσι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που γίνονται για την σύμβαση της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς,
Βρισκόμαστε εδώ για να καταθέσουμε τα δεδομένα που αφορούν τη ζώσα παράδοση και τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ερμηνεύουν, ζουν, βιώνουν τα εθιμικά σας δρόμενα, αναδεικνύοντας την δυναμικότητά τους για την σύγχρονη κοινωνία. Η καταγραφή και η διαφύλαξη και η προβολή με σκοπό τη μεταδίδαση στις επόμενες γενιές των στοιχείων που συνιστούν την άγρια πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας είναι μεταξύ των βασικών στόχων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της εφορίας μας, παράλληλα με την προστασία και ανάπτυξη του υλικού πολιτισμού. Η στήριξη ωστόσο της προσπάθειας αυτής από πολίτες και φορείς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση των ομόερων, αλλά και σε πολλές άλλες, αναμφίβολα οδηγεί σε αποτελεσματικότερη διαχείριση του πολιτιστικού μας αποθέματος. Καταρχά, οφείλω να συγχαρώ προσωπικά και ως εκπρόσωπο της εφορίας Αρχιερογκοζάνης, τους διοργανωτές του ενδιαφέροντος αυτού συνεδρίου πολιτισμού, καθώς και όλους όσους εργάστηκαν για την ένταξη του εθήμου των ομόερων στον διαρκή κατάλογο της UNESCO, γεγονός που αποτέλεσε την αφορμή για τη διοργάνωσή του. Ευχόμενοι να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες επιτυχίες για τον τόπο μας και την Ελλάδα ολόκληρη. Τους ευχαριστώ επίσης και για την τιμή που μου έκαναν να απευθύνω τον χαιρετισμό αυτό στην εκδήλωση. Η ενότητα των εισηγήσεων που θα ακολουθήσουν συνενώνει στοιχεία του υλικού πολιτισμού και της άγριας πολιτισμικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής της Κοζάνης, τα οποία κατάφεραν παρά τις αντίξωες συνθήκες να διατηρηθούν μέχρι τις μέρες μας από γενιά σε γενιά με τις ρίζες τους να χάνονται στην αρχαιότητα. Διατροφικές επιλογές και καλλιέργειες, εορτές και λειτουργίες, υλικά σύμβολα με σημασίες που αποκρύπτουν και καθορίζονται από ιδεολογίες άλλων εποχών, παραμένουν ακόμα ζωντανά ως στοιχείο της πολιτισμικής ταυτότητας της περιοχής και των επιμέρους κοινωνικών ή φιλετικών ομάδων της. Η πρώτη αναφορά που έχει να κάνει με αυτό το καταπληκτικό φυτό είναι το 1600 π.Χ. Στο παλάτι της Κνουσού, το παλάτι του Μήμων, υπάρχει τοιχογραφία των προποσυλλέπτη το ίδιο και σε μια τοιχογραφία της Σαντορίνης, είναι η γενούχη, άλλωστε ταυτίζονται αυτές οι δύο εποχές, κροκοσυλλέπτριες, όλες μαζί με τον κρόκο. Αυτό έχει παρουσιαστεί και στην έναρξη της Ολυμπιάδας του 2004. Μιλάω σήμερα, ο λιγός ρυθμός βρίσκεται σε οροπέδιο περίπου στα 1200 μέτρα υψόμετρο ανάμεσα στα φυσιονιά της Κοκκινοπολίτη, το Λιγμά, και από το 2001 διαπαγείται στο Δήμα Ορδέας. Έχει ως ο λιγός φυσικά την οτοφική και την τριγωνική παράδοση, όπως και άλλες ορεινές περιοχές της χώρας. Η ιδιαιτερότητα όμως που θα σταθούμε σήμερα είναι το περίφημο τυρί που γίνεται στη βάση του Μανούρι. Και βέβαια, όταν μιλάμε για άλλη πολιτιστική κληρονομιά, μιλάμε για την διαδικασία, την τεχνογνωσία τροκόμησης του. Κυρίες και κύριοι, οι Λαζαρίδες της Ιαννής αποτελούν ένα ξεχωριστό και πολύ λαμπερό λαϊκό δρόμενο που αφήνει το σημάδι του πολύ έντονα στον λαϊκό πολιτισμό και εν γέννη στον πολιτισμό της Ιαννής. Η καλλιτουργία των Λαζαρίνων συγκινεί και κινητοποιεί ολόκληρη την κοινωνία της Ιαννής. Στόχος μου είναι στο σύντομο αυτό χρόνο να καταδείξω τη λειτουργικότητα των Λαζαρίνων της Ιαννής, ακόμα και σήμερα, αλλά και τη συνέχεια τους στον χρόνο, από γενιά σε γενιά, από το χθες στο σήμερα και από το σήμερα στο αύριο. Ο τίτλος της εισήγησής μου είναι «Η Λαζαρίνη του Πρόκου, αρχαιοελληνικό κατάλληλο του Βαρθενίου». Η Λαζαρίνη, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Σιαβανόπουλο, είναι ένα καθαρά αρχαιοελληνικό έθιμο και έχει σχέση με την αναγέννηση της φύσης και την ανανέωση της ζωής. Οι ρίζες του έθιμου που χάνονται στην αρχαιότητα θυμίζουν, όπως αναφέρει και η κυρία Κακούρη στο άρθρο της, παρθενίες ή εμέλειες. Όταν ένα έθιμο παραδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα στους αιώνες, κρατώντας αλόβητη την ουσία του, τι άλλο μπορεί να το χαρακτηρίζει παρά απίστευτη βιολογική αντοχή. Έτσι, κι αν ακόμη δεν το αποδέχονται όλοι, και μόνη η μακροβιότητά του το κάνει άξιο σεβασμού. Για να βρούμε ένα δείγμα τέτοιου εθίμου στην Κοζάνη δεν χρειάζεται να ψάξουμε και πολύ. Τι πιο τυπικό από το Φανό. Το Φανό, που ξεκίνησε τη ζωή του σαν λατρευτική ιεροτελεστία και συνέχισε να ταξιδεύει μέσα στον χρόνο,
ανεπηρέαστο από πολιτικές και θεολογικές ή θρησκευτικές ιδεολογίες. Φανή της Κοζάνης και Λαζαρίνη στο Τσατσαμπά, στον δρόμο για την UNESCO. Αυτό είναι το επίτευγμα της εισήγησής μου. Τι είναι ο λαϊκός πολιτισμός? Σύμφωνα με την κυρία Καμιλάτη, πρώην διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, ορίζει ως λαϊκό πολιτισμό το σύνολο των δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων ενός λαού. Πρόκειται για μια ευρύτατη έννοια που περιλαμβάνει την καθημερινή ζωή του λαού, τις ασχολίες του, τον τρόπο ψυχαγωγίας του, την κοσμοθεωρία του. Και όλα αυτά γιατί θεωρούμε ότι ο λαϊκός μας πολιτισμός μπορεί να αποτελέσει παράγοντα προσέγγισης, ανταλλαγής, κατανόησης, συνύπαρξης και αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των ανθρώπων και των διαφορετικών πολυπολιτισμικών ομάδων σε τοπικό, υπερτοπικό και υπερεθνικό επίπεδο στα πλαίσια διαμόρφωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής ταυτότητας. Η γνώση του λαϊκού πολιτισμού συμβάλλει στην εθνική αυτοσυνειδησία και δρά ανασταλτικά στον πιθανό κίνδυνο της πολιτισμικής ισοπαίδωσης των περιφερειακών και οικονομικά ασθενέστερων χωρών. Σας ευχαριστώ. Και θα προχωρήσω σε σκέψεις που έχουμε να κάνουμε με το μέλλον και με την εμπειρία που έχουμε κάνοντας και ως ερευνητές του κέντρου, αλλά και ως άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στις δικές σας ερευνητικές δράσεις, έρευνα στην περιοχή. Για μας είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι ο Δήμος μπαίνει στη διαδικασία να ξεκινήσει μια προσπάθεια να καταγράψει, να προβάλλει και να προωθήσει τη ζώση παράδοση των κοινοτήτων που βρίσκονται μέσα στα όρια του. Και το λέω αυτό διότι είσαστε από τις κοινότητες που είναι πάρα πολύ τυχερές και έχουν πάρα πολλά στοιχεία ζωντανά. Δεν σας κρύβω ότι οι συγκεκριμένες δράσεις κατά τη γνώμη μου αποτελούν και αποτέλεσμα της πολυετούς προσπάθειας και των τοπικών κοινοτήτων αλλά και των δημοτικών αρχών που υπηρέτησαν τις τοπικές κοινότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μεγάλη χαρά πραγματικά για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς για το συγκεκριμένο αυτό συνέδριο, έναυσμα για τη διοργάνωση του οποίου αποτέλεσε η εγγραφή του Εθνικού Δρόμενου του Ορμομόερων στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας της UNESCO. Θέλαμε για άλλη μία φορά να ευχαριστήσουμε θερμά. Η σύμβαση για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO, όπως υιοθετήθηκε από την 32η Γενική Συνέλευση της UNESCO στο Παρίσι το 2003, αντικατοπτρίζει μια διαφορετική αντίληψη για την πολιτιστική κληρονομιά σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως τότε. Στο προσκήνιο έρχονται πλέον πολιτισμικές εκφάνσεις που δεν έχουν αυτή υλική διάσταση. Ήδη στην Ελλάδα από το 2002 με τον νόμο για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως άλλα πολιτιστικά αγαθά ορίζονται οι εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και πληροφορίες όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χορή, δρόμενα, μουσική, τραγούδια, δεξιότητες ή τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού λαϊκού και λόγιου πολιτισμού. Αυτό όμως δεν είναι το κρίσιμο. Το κρίσιμο είναι αν σήμερα όσοι ασκούν αυτό το στοιχείο αισθάνονται περήφανοι γι' αυτό. Θέλουν, αν θέλουν να το μοιραστούν με άλλους και κυρίως αν θέλουν να συνεχίσει να γίνεται από τα παιδιά τους. Η αυθεντικότητα στα στοιχεία της άλλης κληρονομιάς είναι μια έννοια που έχει ταλαιπωρήσει πολλούς και δυστυχώς ταλαιπωρεί και σήμερα κάποιους. Η αυθεντικότητα είναι πολύ εύκολα κατανοητή όταν μιλάμε για υλικά αντικείμενα. Αλλά σε ό,τι αφορά τις πολιτισμικές εμπειρίες είναι μια πολύ μεγάλη παγίδα. Αν αυθεντικότητα σημαίνει να κάνουμε με απόλυτη ακρίβεια ό,τι έκαναν οι πρόγονοί μας πριν από 100, 200 ή δεν ξέρω πόσα χρόνια, τότε δεν επιτελούμε ένα στοιχείο της κληρονομιάς που μας δίνει ταυτότητα. Παίζουμε ως ηθοποιοί ένα παγωμένο και στατικό κείμενο. Αλλά το ερώτημα είναι ως πότε μπορεί να παίζεται από τον ίδιο θίασο για το ίδιο κοινό η ίδια παράσταση. Νομίζω
Όχι για πολύ. Αν επιμείνει κανείς σε αυτό, έχασε ό,τι έχει αξία. Νεκρώνει στην πραγματικότητα ένα έθιμο ή μια τέχνη. Άρα, αυτό που επιζητούμε και αυτό που θέλουμε να φαίνεται στα δελτία, στις δράσεις που κάνουμε για την αλληλεπιστή κληρονομιά, είναι αν αυτό το οποίο συμβαίνει, που ζούμε ως ενεργητικοί τελεστές ενός εθίμου ή και ως θεατές του, είναι μια εμπειρία η οποία μας δίνει πληρότητα, μας δίνει νόημα,